Απέκλεισε κατηγορηματικά ο Αντιδήμαρχος Απόστολος Ζαρκάδας Βεργής, που έχει την αρμοδιότητα για τα αδέσποτα στον Δήμο Βόλου, το ενδεχόμενο να εμπλέκεται το Δημοτικό Κοινοκομείο στην υπόθεση με τα 13 αδέσποτα σκυλιά που έχουν τσιπαριστεί από το Δήμο και βρέθηκαν να περιφέρονται σε περιοχή των Καλών Νερών στο Δήμο Νοτιού Πηλίου. Η καταγγελία έγινε από τη Ζωοφιλική Οργάνωση Αδεσπότων Πηλίου. Όπως έγινε γνωστό, ο οικείος Δήμος έκανε μήνυση κατά γνώστων, ενώ οι ζωόφιλοι με τη βοήθεια κτηνιάτρου διαπίστωσαν ότι τα στιγμένα δέσποτα έφεραν όλα τσιπ του Δήμου Βόλου. Εμείς όταν κάνουμε την περισυλλογή και τα αδέσποτα ζώα, προφανώς στηρώνουμε, κάνουμε ηλεκτρονική σήμανση το τσιπάρισμα, από παρασίτωση και ό,τι χρειάζεται εμβολιασμό, όλα τα ζωάκια. Και μετά ο νόμος λέει επαναφορά, επανένταξη ακριβώς στο φυσικό περιβάλλον. Το φυσικό περιβάλλον, όπως έχουμε ορίσει και με την Πενταμελή Επιτροπή, δεν είναι άλλο από το σημείο το οποίο έχει γίνει η περισυλλογή. Εμείς, σαν Δήμος Βόλου, έχουμε αφήσει ξανά τα ζωάκια στο ίδιο ακριβώς μέρος. Και σύμφωνα με την Πενταμελή και σύμφωνα με τον νόμο, δεν έχουμε κάτι άλλο να σχολιάσουμε περαιτέρω. Ο κύριος Ζαρκάδας ρωτήθηκε για το πώς εξηγείται η παρουσία των συγκεκριμένων αδέσποτων ζώων εντός των ορίων του Δήμου Νοτιού Πηλίου. Προφανώς κάποιον θα έχουν ενοχλήσει και έκανε αυτός, προφανώς, τώρα χωρίς να είμαι στο σημείο και να ξέρω, εικάζω ότι έχει συμβεί κάτι τέτοιο, τα έχει μεταφέρει. Σε συγκεκριμένη περιοχή τώρα δεν ξέρω αν τα ζώα αυτά είναι αγελικά και ίσως αυτοί οι αγέλοι, ίσως αυτά πήγανε προς τα εκεί και κινηθήκανε για να βρουν τροφή. Ουσιαστικά είναι στα όρια και λίγο παραπάνω του Δήμου Βόλου, του Καλλικρατικού Δήμου Βόλου. Δεν θα πούμε εμείς στα ζώα σταματήστε στο σημείο επανένταξης. Αυτά θα μετακινούνται αν έχει συμβεί κάτι τέτοιο. Πρέπει να σημειωθεί ότι ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Βόλου έχει έρθει ήδη σε επικοινωνία με τον ομόλογό του στο Δήμο Νοτιού Πηλίου, ώστε να γίνει η επανένταξη των 13 αδέσποτων σκυλιών στο φυσικό τους περιβάλλον εντός των ορίων του Δήμου Βόλου. Ήδη έχουμε κινηθεί να γίνει επαναφορά των ζώων στα στενά όρια του Δήμου Βόλου και μέχρι να τελειώσει ο αριθμός αυτός θα τα έχουμε φέρει ήδη πίσω. Είμαστε σε συνεργασία και σε αυτό το κομμάτι. Στο μεταξύ, την παρέμβαση του εισαγγελέα προκάλεσαν τα συχνά περιστατικά θανατώσεων αδέσποτων και δεσποζόμενων σκυλιών στην περιοχή του Αλμυρού. Ο εισαγγελέας διέταξε κατεπίγουσα προκαταρτική έρευνα. Ήδη για το θέμα το αστυνομικό τμήμα του Αλμυρού έχει σχηματίσει δικογραφία, ενώ στο πλαίσιο της εισαγγελικής παραγγελίας αναμένονται επιπλέον στοιχεία και καταθέσεις μαρτύρων με σκοπό τον εντοπισμό του δράστη των δραστών που δηλητηριάζουν τα ζώα. Σε περίπτωση που εντοπιστεί ο δράστης, θα βρεθεί αντιμέτωπος με κακουργηματικού χαρακτήρα δίωξη για ζωοκτονία κατά σειρό. Oi.